Είναι ο κύριος Βασίλης Λύκος, βιολόγος, διδάκτορ περιβαλλοντικής στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Τον κύριο Λύκο σας θυμίζω, τον γνωρίσαμε όταν ξεκινήσαμε την ιστορία των μεταλλάξεων στην Ελλάδα με τα βιζόν. Δεν κοιτάγαμε τις άλλες μεταλλάξεις πίσω. Καλημέρα κύριε Λύκο. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά είμαι, δώστε μου ένα λεπτό. Λέει εδώ η φίλη μας η Ελένη, μητέρα μαθητή πάει σε φαρμακείο σήμερα να παραλάβει το self-test του γιου της για να μπορεί να πάει στο σχολείο. Στο φαρμακείο της λένε το self-test έχει ήδη χρεωθεί σε αυτό το ΆΜΚΑ και δεν δικαιούται άλλο προς το παρόν. Απευθύνθηκε στον ΕΟΔΗ και της είπαν ότι δεν γνωρίζουν τι γίνεται. Ερώτημα. Το παιδί λέει χάνει μια εβδομάδα μάθημα και πιθανόν αυτό να ξαναγίνει. Δεν βρίσκουν άκρη μέχρι στιγμής. Σας παρακαλώ αναδείξτε το, επειδή είναι πιθανό τα λάθη στη χορήγηση των τεστ και πιθανόν να δημιουργηθούν προβλήματα απουσιών και απώλειας χρονιάς. Κυρία Ελένη μου, για φαντάσου τι πρόβλημα θα δημιουργηθεί αν πάει το παιδί με το τεστ ψεύδος αρνητικό. Ξεκίνα από αυτό. Ένα. Δύο. Φαντάζομαι ότι θα λυθούν αυτά. Είναι πρακτικά, όπως και στη σελίδα του ειδίκα αυτό με το σκόιλε κυκού. Θα λυθεί, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Κύριε Λύκο, εσείς βάζετε, θέλω να ξεκινήσω από αυτό να τα ακούσουν οι ακροατές, μία άλλη διάσταση που έχει σχέση όχι με το κομμάτι της βιολογίας με το οποίο ασχολείστε, με το κομμάτι του περιβάλλοντος το οποίο είστε διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είναι δεδομένο. Εγώ καταρχήν θέλω να σας πω το εξής. Το διδακτορικό μου είναι πάνω σε ανάλυση, εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων από βιολογικούς και φυσικούς πόρους. Α, μάλιστα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, και θέλω να το συνδέσω και με τους εμβολιασμούς για το τι γίνεται. Σημαίνει ότι εμείς παίρνουμε τα πρωτόλια αποτελέσματα, τα αποτελέσματα πεδίου, και με αντίστοιχα μοντέλα προσπαθούμε να προβλέψουμε και να προτείνουμε την καλύτερη λύση, ώστε να λυθεί ένα πρόβλημα. Κάτι που δεν έχει γίνει εδώ πέρα στην Επιτροπή και αν θέλετε μπορώ να τους αναλύσω γιατί. Τώρα, σε ό,τι αφορά το περιβάλλον που είπατε προηγουμένως, αυτή τη στιγμή μιλάμε για 10 εκατομμύρια kits, 10 εκατομμύρια αντιδραστήρια από πλαστικό, τα οποία μπορεί να είναι και θετικά, και δεν έχουμε καθορίσει πού θα τα πετάμε αυτά. Άκουσα ότι θα τα βάζουμε σε ένα σακουλάκι και θα τα πετάμε στους κοινούς κάδους. Και λέω εγώ τώρα, τι θα γίνεται με την ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίησή τους σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας? Ποιος έχει ενδιαφερθεί γι' αυτά? Εδώ μιλάμε να καταργήσουμε τα πλαστικά καλαμάκια και θα γεμίσουμε τις χωματερές μας που με πλαστικό? Πώς θα γίνεται αυτή η διαχείριση αν έχουμε 10 εκατομμύρια τεστ την εβδομάδα, επαναλαμβάνω. Μισό λεπτό, δηλαδή αυτό είναι μια διάσταση που δεν την έχω ξανακούσει. Εσείς το προχωράτε, δεν πήγατε αν έχουμε ειδικούς κάδους. Λέτε φτάνοντας πού θα απορρίπτονται στις χωματερές. Σωστά. Μα πώς θα γίνει? Μα κοιτάξτε, οι μπλε κάδοι, το ξέρετε κι εσείς, δεν υπάρχουν σε όλες τις γειτονιές. Πώς θα γίνεται αυτή η διαχείριση? Γιατί άμα υπάρχουν μπλε κάδοι, πιστεύετε ότι θα υπάρξει εργαζόμενος στην ανακύκλωση που θα κουμπίσει τα χέρια του σε αυτό? Μα έχω ακούσει και επιφανείς επιστήμονες, οι οποίοι λένε δεν υπάρχει πρόβλημα, λέει είναι όπως η γρήπη. Οπότε βάλτε το σε ένα σακουλάκι, δηλαδή και άλλο πλαστικό, και πετάξτε το σε ένα κοινό κάδο. Μα άμα είναι το ίδιο όπως η γρήπη, γιατί κάνουμε όλα αυτά με την πανδημία στη τελική ανάλυση? Άμα είναι της ίδιας σοβαρότητας όπως η γρήπη. Καταλαβαίνετε, ο ίδιος ο ΠΟΕ εδώ μεταξύ έχει μιλήσει, έχει ορισμό για τα ιατρικά απόβλητα, όχι μόνο από μονάδες υγείας, αλλά και από νοικοκυριά. Προσέξτε, και από νοικοκυριά. Τα φαρμακεία δεν μπορούν να πετάνε τα απορρίμματά τους οπουδήποτε. Και υποτίθεται ότι εμείς πληρώνουμε τέλη για αυτά. Άρα γιατί μιλάμε, δηλαδή από τη μια μιλάμε για κλιματική κρίση και από την άλλη θα γεμίσουμε τόνους πλαστικό όλες τις γειτονιές μας? Δεν μου λέτε, κύριε Λύκο. Έπρεπε να έχει προβλεφθεί από την αρχή. Μάλιστα. Σαν ειδικό στη διαχείριση, θέλω πριν φτάσουμε στη χωματερή, θα ξαναγυρίσω και έχετε δίκιο, αλλά θέλω να σας ρωτήσω. Είναι πλαστικό, εγώ έχω την καλή βούληση, έτσι, και το βάζω μες στο πλαστικό αεροστεγές σακουλάκι. Κάποιος δεν θα. Αεροστεγές από πού, συγγνώμη, περιμένετε. Αεροστεγές από πού θα το προμηθεύετε, ο κάθε ιδιώτης? Θα σου δίνουν μαζί με το kit και ένα αεροστεγές σακουλάκι? Α, όχι. Το θα kit. Θα παίρνουμε μια σακούλα τροφίμων δηλαδή και θα τα βάζουμε μέσα. Σε και αυτή, προσέξτε. Σε αυτή την περίπτωση. Μισό. Σε αυτή την περίπτωση. Πριν πάτε στη διαλογή. Σε αυτή την περίπτωση. Το απορρίπτω στον κάδο. Ωραία. Στον κοινό κάδο. Μάλιστα. Ο ιός δεν θα είναι. Ρωτάω τώρα βιολόγο, περιβαλλοντολόγο που μου είπε ότι είναι ειδικό σε αυτά. Δεν θα είναι ενεργός σε όποιον έχει. Για τρεις μέρες θα είναι ενεργός. Στα σκουπίδια. Σίγουρα στα σκουπίδια. Μάλιστα. Οπότε φανταστείτε τους οδοκαθαριστές. Τους φίλους οδοκαθαριστές. Που πολλές φορές ναι, μεν αποδογυρίζουν οι κάδοι, δεν έρχονται σε επαφή πίσω από το απορριμματοφόρο. Αλλά πολλές φορές μαζεύουν και σακούλες από δεξιά, αριστερά κτλ. Και πώς θα γίνει το διαχωρισμό? Δηλαδή αντιλαμβάνεστε, γιατί μιλάμε για υγειονομική βόμβα, όσο και να θέλουμε να το κρύψουμε. Μιλάμε για υγειονομική βόμβα.
Εκτός κι αν μου πείτε ότι και οι ρηγματοληψίες που κάνουν τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ εν συνεχεία πετιούνται όλα τα τεστ σε κοινούς κάδους απορριμμάτων. Γνωρίζει. Δηλαδή αυτά πρέπει να τα δούμε ολοκληρωμένα. Καταλαβαίνετε ποιο είναι το πρόβλημα στην Συγγνώμη, Ελλάδα. Συγγνώμη, πότε θα τα δούμε ολοκληρωμένα? Τη Δευτέρα τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο. Βλέποντας και κάνοντας ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Πρώτα θα δημιουργηθεί το πρόβλημα και συνεχεία θα τρέχουμε από πίσω να το λύσουμε. Όπως κυνηγάμε τον ιό, ο οποίος ούτως ή άλλως θα προηγείται στάνταρ 6 με 8 μήνες πάντα. Σε ό,τι αφορά το άλλο που σας είπα στην αρχή, για την ανάλυση, εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου, ναι. Είναι σημαντικό αυτό που σας λέω. Είναι το εξής. Ποιοι από την Επιτροπή γνωρίζουν από decision making, δηλαδή διαδικασία λήψης αποφάσεων? Έχει γίνει, για παράδειγμα, πολυκριτήρια ανάλυση. Δηλαδή, να πεις ότι από τη μια έχω τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ας πούμε την εστίαση. Από την άλλη έχω την πανδημία. Από την άλλη έχω τα παιδιά που θα πάνε σχολείο. Ποια είναι αυτή η λύση, ποιο είναι αυτό το μοντέλο που θα μου δώσει την καλύτερη δυνατή λύση για την κοινωνία και για την οικονομία? Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Να γιατί οδηγούμαστε σε αυτού του είδους τα προβλήματα. Δεν μου λέτε, κύριε Νίκο. Παραγγέλνουμε. Καταλαβαίνετε, θέλω να σου πω. Ο λόγος είναι πάρα πολύ καλός, αλλά για μέσα στο νοσοκομείο. Επιδημιολόγοι δεν υπάρχουν πολλοί και από την άλλη δεν υπάρχει αυτό που λέμε διαδικασία λήψης αποφάσεων. Δεν υπάρχει ανάλυση risk and management, ανάλυση, διαχείριση, μάλλον ανάλυση, εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου. Δεν μου λέτε, κύριε Λυκό, έχετε εικόνα, γιατί τώρα μας βάλατε φυτίλιες. Έχετε εικόνα που απορρίπτονται τα kit από τα τεστ του ΕΟΔΗ? Γνωρίζετε, το έχετε ψάξει? Όχι, αλλά φαντάζομαι ότι θα ακολουθούν τις διαδικασίες σύμφωνα με τον ΠΟΗ ως ιατρικά απόβλητα. Μάλιστα. Εγώ αυτό νομίζω, φαντάζομαι, σας λέω και πάλι, δεν γνωρίζω. Αλλά εδώ το πράγμα με τα kits αυτά, τα αντιδραστήρια, τα οικιακά, ναι, ναι. Τα οικιακά, να σου το πω και έτσι, θα πηγαίνουν με τα οικιακά απορρίμματα. Μα το είπανε κιόλας, ότι μπορείτε να τα ρίχνετε μέσα στα σκουπίδια. Στοιχωμάτε... Σε σακουλίτσα πάντα, δηλαδή και άλλο πλαστικό. Ναι. Άλλο ξύλο αυτό, έχετε δίκιο. Μάχη κατά του πλαστικού έχετε, δεν το είχαμε σκεφτεί και χαίρομαι που βάζετε αυτή τη διάσταση συζήτηση. Αλλά πείτε μου, το ένα κομμάτι είναι οι κάδοι. Στους κάδους δεν πάνε μόνο οι οδοκαθαριστές, έτσι? Όχι βέβαια. Μάλιστα. Όχι βέβαια. Μάλιστα. Ξεχνάτε τους διάφορους εντός εισαγωγικών συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι οι λεγόμενοι γυρολόγοι που πάνε και ψάχνουν μέσα. Μάλιστα. Δεν το έχετε δει αυτό στις γειτονιές και παίρνουν διάφορες πρώτες ύλες, διάφορα υλικά κτλ. Ακόμη, ακόμη και τσαντούλες που αφήνουν για ανήμπορους συνανθρώπους μας είναι στο πλάι των κάδων. Το ξέρετε αυτό, ιδίως. Βεβαίως και γίνεται και στη γειτονιά μου. Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν θα αναμειγνύονται μαζί και εμείς θα πηγαίνουμε για να λύσουμε το πρόβλημα της πανδημίας και των επιμολύνσεων. Μάλιστα. Δεν μπορεί να γίνει, είναι αυτό που σας λέω και πάλι, το είπα και στην αρχή, αν δεν γίνει μια ολοκληρωμένη διαχείριση, τι σημαίνει ολοκληρωμένη, αυτό που λέμε το integrated, είναι σε κοινωνικό, οικονομικό, υγειονομικό επίπεδο. Πρέπει όλα αυτά να τα βάλουμε μαζί μέσα για να μπορέσουμε να βρούμε την βέλτιστη λύση. Άρα, κύριε Λύκο, το πρώτο που θα έπρεπε να γίνει πριν απ' όλα, εφόσον επιλέχτηκε αυτό, θα μας πείτε μετά για αυτό που επιλέχτηκε, θα ήταν, διορθώστε με αν κάνω λάθος, να φωνάξουν τις περιφέρειες, να φωνάξουν τους δήμους, να τους πούν τι έρχεται να... δεν το έχουν κάνει αυτό. Να τους πούν τι έρχεται να διαχειριστούν, τι πρέπει να διαχειριστούν στις γειτονιές πια στους κάδους. Και επίσης, επειδή μας είχατε πει για το βιζόν, θα είμαι λίγο προβοκάτορας. Ξέρετε, στους κάδους. Αυτό το ζώο πανέμορφο που έχει αδυναμία είναι η γάτα. Βέβαια. Η γάτα, διαβάζω, με διορθώνετε εσείς, ότι στα πειραματικά είναι ο χαρότο για τον κορονοϊό. Είναι έτσι? Βέβαια. Βεβαίως. Απλά συνήθως δεν μεταδίδεται από τα ζώα, δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Είναι λίγο δύσκολο αυτό, για να ξέρετε. Απλά υπάρχει ένα ένζυμο στην αναπνευστική οδό που φαίνεται να έχει παρόμοια λειτουργία με αυτή του ανθρώπου, το οποίο ουσιαστικά διευκολύνει την είσοδο του ιού μέσα στο κύτταρο της γάτας. Το πρόβλημα όμως δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι η γάτα, φανταστείτε ότι είναι ένα κινούμενο ζώο που πηγαίνει πατού, το οποίο θα μεταφέρει αυτό τον ιό. Α, μάλιστα. Και μπορεί να επικαθίσει κάπου ο ιός αλλού ή οτιδήποτε και ουσιαστικά να γίνει μια μεταφορά. Να γίνει μια μεταφορά, μια ζώο, χωρί να το πω και έτσι, μεταφορά. Σας λέω και πάλι όμως. Το θέμα δεν είναι η γάτα ή οτιδήποτε. Το θέμα είναι εδώ πέρα ότι... Προφανώς, αλλά εδώ ξεκινάμε με αυτό που μας λέτε.
δεν υπάρχει έστω, αφού αυτή είναι η επιλογή, θα μας πείτε μετά για την επιλογή, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει ένα σχέδιο ετοιμότητας στοιχειωδώς. Δηλαδή θα το ανακαλύψουμε μετά τη Δευτέρα και για να είμαστε και ειλικρινείς, μετά την πρώτη εβδομάδα με τις ισόρες που θα υπάρχει. Εδώ κοιτάξτε, αν είχαν δεσμεύσει, να σας πω το εξής. Τι λέμε τόσο καιρό, επιδημιολογική επιτήρηση. Θυμάστε πότε πρωτοβγήκα στην εκπομπή σας, όχι μόνο εγώ και άλλοι επιφανείς και άλλοι επιστήμονες, συνάδελφοι κτλ. Και μιλάγαμε για σωστή επιδημιολογική επιτήρηση. Αν είχαν δεσμεύσει κάποια χρήματα από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτης, για παράδειγμα, θα είχαμε και τις ΕΑΡΤΕΣ, θα είχαμε και γάντια και μάσκες και αντισηπτικά. Και ουσιαστικά θα είχαμε και εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο θα έκανε τη διάγνωση και την εχνηλάτηση και εν συνεχεία την απομόνωση. Δεν το κάναμε αυτό ποτέ. Όπως και βέβαια το κάνουμε τώρα με τα σκουπίδια. Με τα απορρίμματα, μάλλον, και τα kits. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί δεν θέλουμε ουσιαστικά αυτό που λέμε διοικητική αποκέντρωση. Όχι, το κράτος πρέπει να επεμβαίνει στα πάντα. Δηλαδή, για, ακόμα και για χαρτί υγείας, θα πρέπει να δίνει εντολή ο υπουργός. Ποτέ δεν θελήσαμε να κάνουμε αυτό που λέμε πραγματική αποκέντρωση. Δηλαδή, το πρόβλημα να λύνεται κοντά στην πηγή του. Και όχι να μεσολαβούν διάφορα διοικητικά τερτύπια και επίπεδα μέχρι να ληφθεί μια απόφαση. Άρα, γιατί υπάρχει τρομερή χρονοκαθυστέρηση. Άρα, άμα δεν κάνεις ηχνηλάτηση, έτσι δεν σπάς και τις αλυσίδες μετάδοσης. Ακριβώς. Μάλιστα. Και είμαστε κουκουρούκου μανταλάκια. Γύρω-γύρω από το πρόβλημα. Διεύθυνση Υγείας, περιφέρεια Κρήτης. Πήγαινετε να δείτε πόσοι δουλεύουν μέσα. Πόσοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα και είναι εκπαιδευμένοι. Περιμένουν πότε από τον ΕΟΔΗ θα πάει κλιμάκιο, το οποίο θα τους πει ότι παιδιά εδώ έχουμε πολλά κρούσματα, ελάτε να το τσεκάρετε. Δηλαδή πάντα αποστεριόρι και όχι απριόρι λειτουργούμε. Με αποτέλεσμα ο ιός να τρέχει μπροστά, να δημιουργεί μεταλλάξεις, γιατί κοιτάξτε αυτή τη στιγμή, όταν δεν έχεις εμβόλια, το εμβόλιο όπως είπαμε είναι μέσω πρόληψης, δεν είναι μέσω θεραπείας. Είναι μέσω πρόληψης, όχι θεραπείας. Όταν λοιπόν δεν έχεις πάρα πολλά εμβόλια ώστε αυτομάτως τροποτινά, δηλαδή σε ένα-δύο μήνες να έχεις εμβολιάσει το 70% του πληθυσμού, αναγκαστικά, τι θα κάνεις. Θα οθήσεις τον ιό να δημιουργήσει μεταλλάξεις. Καθώς θα μολύνονται πάρα πολλά άτομα και εκεί πέρα θα υπάρχουν πάρα πολλοί ανασυνδυασμοί. Να πως έχουν προκύψει μεταλλάξεις. Και δεν έχει να κάνει με βρετανική μετάλλαξη, νότιο-αφρικανική ή οτιδήποτε. Είναι με τυπικές μεταλλάξεις του ιού. Το οποίο επειδή βρέθηκε στην Νότια Αφρική, λέμε νότιο-αφρικανική. Που και ο Πόη έχει πει, μην τις χαρακτηρίζεται έτσι. Κύριε Λυκό, διαβάζαμε προηγουμένως ένα πίνακα στην Νοτιοανατολική Ασία με μεγάλες χώρες μέσα, Ταϊβάν, Νότιο Κορέα, με εξαίρεση τη Σιγκαπούρη. Τα εμβολιαστικά προγράμματα είναι 0,2, πολύ χαμηλά. Το λύσαν με άλλο τρόπο το ζήτημα, το λύσαν με μέτρα επιτήρησης. Αυτό δεν λέει κάτι? Βεβαίως, αυτό αν παρατηρήσετε, άκουγα σήμερα ότι συνεδριάζει πάλι το Μαξίμου για να αλλάξει το μείγμα, λέει, της πολιτικής της πανδημίας. Ουσιαστικά, εγώ πιστεύω ότι πάνε σε ένα μοντέλο, δεν είναι τύπου Σιγκαπούρης, δηλαδή στη Σιγκαπούρη πήγανε φυσική ανοσία, αλλά και με σκληρή επιτήρηση ευπαθών ομάδων. Αυτό που έπρεπε να κάνουμε από την αρχή. Με αποτέλεσμα σήμερα η Σιγκαπούρη μέχρι τις 21 του Μάρτη, είχε μόνο 26 νεκρούς. Ναι, είχε μόνο και εμβολιασμούς στη Σιγκαπούρη, πρέπει να πω. Βεβαίως. Μα εμείς δεν απορρίπτουμε τους εμβολιασμούς. Ναι, όχι. Το μοντέλο αυτό δεν το ακολούθησαν άλλες χώρες, λέω. Και πάλι με μέτρα δημόσιας υγείας βγήκε. Η Σιγκαπούρη το έκανε ανάμεικτο. Πού πάνε λοιπόν, εκτιμάτε εδώ? Εδώ πιστεύω ότι θα το πάνε, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν σε όλα τα διεθνή επιστημονικά. Φυσική θεωρητικά ανοσία από αγέλη μαζί με εμβολιασμό. Προσέξτε, αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουμε γύρω στο. Πρέπει να είναι 1,5 εκατομμύριο Έλληνες πρέπει να έχουν μολυνθεί. Φυσικά. Προσπαθούν λοιπόν αυτό να κάνουν και ένα μπόλιασμα μαζί με τους εμβολιασμούς και να φτάσουν σε ένα 30-40% και σιγά σιγά να σπρώξουν την καμπύλη προς τα πίσω, εννοώ προς το καλοκαίρι, ευελπιστώντας ότι επειδή είναι ένας και αυτός αναπνευστικός ιός, ότι η καμπύλη θα πέσει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ωστόσο, σύμφωνα με κάποια papers που νομίζω το Πανεπιστήμιο της Μασσαλίας είχε δημοσιεύσει, βέβαια αυτά ήταν όλα in vitro, αυτά τα πειράματα που είχαν γίνει, φαίνεται ότι ο ιός εξακολουθεί. Πάντως δεν προστίθεται το 100% των εμβολιασθέντων και της ανοσίας από λίμωξη. Έτσι, δεν προστίθονται, λέω. Προσπαθούν, σας λέω και πάλι, να φτιάξουν μια ανοσία στην κοινότητα, ευελπιστώντας και στον καλό μας τον καιρό, ότι θα πέσει η σχετική υγρασία και θα αυξηθεί η θερμοκρασία,
Οπότε δύσκολα θα πολλαπλασιάζεται ο ιός. Αλλά να πούμε εκεί ότι δεν προστίθονται τα 100% για να μην έχουμε λάθος εντυπώσεις. Όχι, όχι. Δεν μιλάω αν προστίθενται ή όχι. Απλά μιλάω ότι προσπαθούν να κατά κάποιο τρόπο να δημιουργήσουν αυτού του τύπου την ανοσία, είτε εμβολιαστική είτε φυσική ανοσία. Μάλιστα. Αυτό. Γιατί όμως, γιατί πλέον έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά. Κύριε Σαχίνη, έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά, διότι από πίσω έρχονται τα τεράστια οικονομικά προβλήματα και ο κόσμος είναι στα πρόθυρα έκρηξης. Βλέπετε τι γίνεται με τους εστιατόρες. Γιατί δεν του δίνουν λύση, δηλαδή όταν του λες κλείσε, σκύψε το κεφάλι. Ξανακλείσε, σκύψε το κεφάλι. Σκύψε το κεφάλι. Άλλες δύο κρίσιμες εβδομάδες. Και ο άνθρωπος αυτός ζει από αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε ότι κάποια στιγμή εκρήγνεται. Γιατί υπάρχει μέσα από αυτή την αμφιθυμία, αντιλαμβάνεστε ότι καταλαβαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο δεν ξέρουν, σου λέει έχω μια ηγεσία και η οποία δεν ξέρει που με πάει. Θα βγω άλλα και θα περάσω την Ερυθρά Θάλασσα. Θα βγω απέναντι ή θα πνιγώ κατά μεσής της. Θέλω να κλείσουμε με το ερώτημα του φίλου του Γιώργου. Ποια είναι, λέει, η γνώμη του κυρίου Λύκου, αν ήταν τόσο καλά τα οικιακά, γιατί δεν τα εφάρμοζαν από την αρχή του χρόνου και είναι τόσο πιο ξύπνια από τις PCR να μπορούν να πιάνουν, να έχουν υλικό και να πιάνουν τις μεταλλάξεις. Τι γίνεται, λέει, με τα ψευδώς αρνητικά, και μήπως τελικά αυτό είναι η μεγάλη ομολογία, ότι έχει χαθεί η μπάλα στον κύκλο της επιτήρησης του τέστινγκ, της ιχνηλάτης απομόνωσης. Εννοείται. Εγώ παλιά, ξέρετε, στο Ηράκλειο, δεν ξέρω από πού είναι ο φίλος. Παλιά, όταν ήμουν στο φοιτητή στο Ηράκλειο, υπήρχε ένα μαγαζί. Από τη Λάρισα είναι, βλέπω εδώ. Από τη Λάρισα. Λοιπόν, θα το θυμάστε εσείς, στο Ηράκλειο υπήρχε ένα μαγαζί το οποίο πηγαίναν οι φοιτητές μόλις πρωτοέμπαιναν στο πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Και λεγόταν φτιάξ' το μόνο σου. Πήγαινες, έπαιρνες τα υλικά, έφτιαχνες ένα τραπέζι, έφτιαχνες ένα κρεβάτι, κάτι τέτοια. Κάτι τέτοιο ισχύει και εδώ. Φτιάξ' το μόνο σου. Αυτοέλεγχος ουσιαστικά. Προσπάθησε να ελέγξει τον εαυτό σου μόνο σου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα self-test, τα οποία. Rapid είναι ουσιαστικά, που τα μετονόμασαν σε self-test, δηλαδή και στη Γερμανία κυκλοφορούν, αλλά τα έχουν σαν σοκολάτες στην τσέπη αυτά. Ξέρετε, θέλω να πάω να δω τη γιαγιά μου που είναι ηλικιωμένη, τραβάω και ένα self-test και ό,τι γίνει, ας πούμε. Εδώ όμως ποιο είναι το πρόβλημα, ότι αυτά δεν πολλαπλασιάζουν το υλικό φορτίο. Δηλαδή, φαίνεται ότι τα ψευδώς αρνητικά, αν θέλετε, θα είναι πάρα πολλά. Βέβαια, λένε 97%, το λένε όμως αυτό οι κατασκευαστικές εταιρείες. Και από αυτές τις 5 εταιρείες που εγκρίθηκαν από το διαγωνισμό, έναν διαγωνισμό τώρα τέλος πάντων fast track, που ξεκίνησε, για να καταλάβετε, 24 Μαρτίου, εν μέσω 25 Μαρτίου και έληξε σε 4 μέρες. Δεν ξέρω αν πέρασε από ελεκτικό συνέδριο ή οτιδήποτε άλλο. Εγκρίθηκαν 5 εταιρείες, εκ των οποίων μόνο η μία κατασκευάζει. Οι υπόλοιπες είναι μεταπράτες. Μεταπράτες, δηλαδή το παίρνω από κάπου αλλού και το δίνω κάπου αλλού, ας πούμε. Και το πουλάω και βγάζω κι εγώ ένα κέρδος. Μία από αυτές δε. Λοιπόν, και υπάρχει λοιπόν μια εταιρεία, δεν θέλω να πω ονόματα, η οποία ιδρύθηκε μόλις τον Οκτώβριο με 30.000 μετοχικό κεφάλαιο. Και υποτίθεται θέλει να πάρει. Τον ιδιοκτών και... καφέ, λέτε. αυτή δεν λέτε. Δεν ήθελα να τα πω εγώ. Μάλιστα. Αυτά. Που είναι στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα με τον ιδιοκτήτη του μέσου, που ο παραγωγός του είναι αυτή τη στιγμή ο Γμένιος, είναι στα ντουζένια του. Ναι, αυτό εννοεί. Μάλιστα. Λοιπόν, και εγκρίθηκε, και όχι μόνο αυτό, βέβαια υπάρχουν προσφυγές. Γιατί έχει πάρει, προσπαθεί να δώσει προμήθεια και στον ΕΟΔΗ για τα ίδια τεστ, αλλά και στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Τώρα, βέβαια, εδώ πέρα ανακύπτει και ένα ερώτημα, ότι θέλω να πάρω εγώ self-test και τα αγοράζω, μάλλον κάνει το διαγωνισμό η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και όχι το Υπουργείο Υγείας. Δεν ξέρω. Είναι και ένα άλλο ερώτημα τώρα αυτό. Αλλά πέρα από αυτά τα self-test. Το θέμα είναι ότι εδώ πώς θα γίνεται η γονιδιωματική επιτήρηση, για πείτε μου εσείς. Εννοείται ότι δεν υπάρχει υλικό, δεν παίρνεις υλικό από αυτά, έτσι. Όχι, γιατί εδώ αυτό εξαρτάται και από τον τρόπο με τον οποίο θα κάνεις τη λήψη του δείγματος, αλλά και από την ποσότητα του δείγματος, αλλά και από τη μέρα που εσύ θα το κάνεις. Αν δεν είσαι δηλαδή στο πικ της, ας υποθέσουμε ότι εσύ έχεις μολυθεί στο πικ της νόσου, δηλαδή 4 μέρες μετά, δεν θα βρει τίποτα. Θα είναι αρνητικό. Δηλαδή. Και δεν κάναμε PCR test, τα οποία αν θέλετε είναι τα πιο αξιόπιστα, χωρίς να βλέπουμε το χρόνο λήψης δείγματος, το είδος του δείγματος, το ιστορικό του ασθενούς, την κλινική εικόνα, να κάνουμε χνηλάτιση με συγγενείς, να δούμε αν η περιοχή που ζει, διαβίει, είναι επιβαρημένη. Δεν τα κάνουμε αυτά και πάμε σε κάτι ακόμα πιο επισφαλές, όπως είναι τα self-test.
Δηλαδή τα κανονικά rapid test έχουν 200% νομίζω λιγότερη ευαισθησία από ότι η PCR. Και πάμε σε κάτι ακόμα χειρότερα, τα self-test. Και ακόμα χειρότερο το λέω, δεν είναι, το λέω γιατί θα τα κάνεις μόνος σου. Δηλαδή εσείς μπορείτε να βάλετε την πατονέτα μέσα στη μύτη μέχρι να φτάσει στη ειρηνική κόγχη χωρίς να τη βάλετε, να τη στρίψετε 5 φορές. Εν συνεχεία να τη βγάλετε, να τη βάλετε μέσα στο αφού θα είναι 3 με 4 εκατοστά δεν θα το χρειάζομαι. Ναι, ναι, αλλά αυτά που ήρθαν τώρα τα πρώτα. Ναι, ναι τα πρώτα είναι τα πιο πρώτα. Μέσα. Αλλά κοιτάξτε, μην πάμε η κότα έκανε τα αυγό ή το αυγό την κότα. Όχι, νομίζω όχι, πάτε πολύ ωραία και εδώ βέβαια να ξεκαθαρίσουμε και κάτι. Αν δεν πιάνει αυτά, πόσο μάλλον ασυμπτωματικούς. Γι' αυτό είπατε PCR. Έτσι. Βέβαια. Μα εκεί είναι το θέμα. Μην ξεχνάτε ότι από τα τεστ που γίνονται, αυτά που μας λένε με τα PCR που κάνει ο ΔΕΗ, μας λένε πώς είναι ασυμπτωματικοί. Ποιο είναι το ποσοστό θετικών με PCR και το ποσοστό του τεστ αντιγόνου. Πόσα είναι μοναδικά ή επαναλαμβάνονται στο ίδιο άτομο. Γιατί υπάρχουν πολλά άτομα που κάνουν συνεχώς. Πόσους κύκλους είναι αντίδραση RT-PCR χρησιμοποιούν. Μάλιστα. Εδώ γιατί σου λένε ότι δεν πρέπει να μπαίνει μέσα. Καταλαβαίνω εγώ τι υλικό θα παίρνουμε. Λοιπόν, κύριε γιατί Λύκο. Επειδή έχω βυθίσει ανεβοκατεβάσματα, θέλω να σας ευχαριστήσω για σήμερα. Τα ξαναπούμε πολύ γρήγορα από Δευτέρα πάλι. Γιατί εγώ, θα αποτιμήσω με τι γίνεται. Καλημέρα, κύριε Λύκο. Καλημέρα μου, γεια σας.